Καλεσμένο μα ο Δόκτωρ Αντώνη Αυγερινό, είναι ο πρόεδρο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Καλησπέρα σα, κύριε Αυγερινέ. Καλησπέρα σα, κύριε Κουφόπουλε, και ευχαριστώ θερμά για την ευγενική σα πρόσκληση. Ανταποκριθήκατε σχεδόν από το πρώτο δευτερόλεπτο, όταν έγινε γνωστό το σχεδιασμό. Είναι αλήθεια, είναι αλήθεια. Και πιστέψτε με, κύριε Κουφόπουλε, ότι είμαστε υπερήφανοι για του εθελοντέ μα. Είμαστε υπερήφανοι γιατί για αυτού του ανθρώπου που δίνουν με αυταπάρνηση, με θα έλεγα μεγαλείο ψυχής και με πλήρη αίσθηση και ενσυναίσθηση του καθήκοντος. Για αυτούς λοιπόν ο εθελοντισμός είναι στάση ζωής, είναι πορεία ζωής και το βασικό προσφορά χωρίς αντάλλαγμα. Δεν είναι επαγγελματίες, δεν πληρώνονται, το κάνουν γιατί πιστεύουν στον ανθρωπισμό, στην αλληλεγγύη, στον αλτρουισμό. Από την πρώτη στιγμή ήταν εκεί και μάλιστα σε πολύ δύσκολες συνθήκες και είχαν ένα φοβερό μακάβριο θα έλεγα καθήκον να συλλέγουν τα πτώματα μέσα από τα χωράφια και τους αγρούς. Είχαν, όπως ξέρετε, δυστυχώς εκτιναχθεί σε απόσταση 30-40 μέτρων, όπου συνέλεξαν τουλάχιστον 5 πτώματα, και επίσης ήταν μια αποπνικτική ατμόσφαιρα σε σημείο που ειλικρινά είχαν και προβλήματα αναπνοής. Παρόλα αυτά ήταν εκεί μέχρι τις πρωινές ώρες και κάναμε αυτό το βασικό, επαναλαμβάνω, καθήκον μεταφοράς και τραυματιών και θυμάτων στα οχήματα του ΕΚΑΒ που ήταν εκεί για να τα μεταφέρουν στα νοσοκομεία. Πώς το ήταν πρωί, οι εθελοντές, κύριε Αυγερινέ, που ήταν περίπου 22 άτομα από όμορους ναμούς εκτός της Λάρισας, ήταν Λασσόνας και επίσης ήρθαν και από την Κατερίνη. Ήταν εκεί τα παιδιά μέχρι πρωινές ώρες και στη συνέχεια μετέβησαν στο Γενικό Νοσοκομείο, όπου, όπως ξέρετε, είχαν ήδη έρθει συγγενείς πολλών θυμάτων και τραυματιών προκειμένου να προσφέρουν και την ψυχοκοινωνική, ψυχολογική στήριξη και υποστήριξη που είχαν αυτοί οι άνθρωποι εκείνες τις ώρες. Άυπνοι και παρέμειναν εκεί έως ότου, επαναλαμβάνω, εκπληρώσουν στο ακέραιο το καθήκον τους. Επίσης ένα σημαντικό καθήκον το οποίο επετέλεσαν με πολύ μεγάλη θα έλεγα αυταπάρνηση, έχοντας τεχνογνωσία και εμπειρία, ήταν η εθελοντική αιμοδοσία, η οποία είχε στηθεί στο κέντρο της Λάρισας σε συνεργασία με τα δύο νοσοκομεία, Πανεπιστημιακό και Γενικό. Και ήταν κάτι συγκινητικό, η αθρώα προσέλευση του κόσμου, η γέφυρα αυτή αλληλεγγύης και αγάπης που είχε στηθεί, και ήταν πραγματικά κάτι το ανεπανάληπτο και συγχρόνως το μόνο εδίωνο παρήγορο σημάδι σε αυτή την μεγάλη βιβλική καταστροφή. Και συνελέγησαν περίπου 270 φιάλες αίματος την πρώτη ημέρα, συνεχίστηκε τη δεύτερη ημέρα, όπου είχαμε την παρουσία περίπου 30 με 35 νοσηλευτριών και εθελοντριών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έχουμε αναγάγει την εθελοντική αιμοδοσία εδώ και χρόνια σε πρωτεύου πεδίο ενδιαφέροντος σε όλη την Ελλάδα για τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Και είναι σημαντικό ότι να συνδρώμουμε, γιατί βλέπαμε τους εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού να είναι ορατοί και αόρατοι, δηλαδή την ίδια, να βρίσκονται εκεί στο σημείο αυτονοήτως και να ενεργούν σε πρώτο χρόνο και μετά στη συνέχεια να είναι στην αιμοδοσία. Αυτό είναι. Βεβαίως. Και επίσης, κύριε Κουφόπουλε, να σας πω ότι έχουμε ειδικές μονάδες άρτια εκπαιδευμένες και εξοπλισμένες έρευνας και διάσωσης με ειδικά κοπτικά μηχανήματα, και μάλιστα ήρθαν και δικοί μας εθελοντές, δεν σας το κρύβω, από Ξάνθη και Κομωτινή, για να συνδράμουν σε αυτή την προσπάθεια της πυροσβεστικής του ΕΚΑΜ. Ήταν πραγματικά συγκινητική η όλη η προσπάθεια των πυροσβεστών μας. Ανταποκριθήκαμε και εμείς σε αγαστότατη συνεργασία. Πάντοτε άλλωστε δρούμε επικουρικά, αρρωγή, αφανείς ήρωες, τις εκάστοτε πολιτείες, τις κρίσιμες και επιτακτικές ανάγκες που προκύπτουν. Διότι και στις φυσικές καταστροφές, είτε σεισμοί, είτε πλημμύρες, είτε φωτιές, είμαστε εκεί από την πρώτη στιγμή. Πολύ περισσότερο σε αυτό το τραγικό δυστύχημα. Έχοντας λοιπόν τον απαραίτητο, πιστέψτε με, τελευταίο τύπου εξοπλισμό, βοηθήσαμε και στον απεγκλωβισμό είτε θυμάτων είτε τραυματιών, περισυλλογή μελών μέσα από αυτές τις άμορφες μάζες σιδερικών που είχαν δυστυχώς
πλέον μεταλλαχθεί όλα τα βαγόνια σχεδόν. Μάλιστα. Ήταν συγκινητική προσπάθεια και αξίζει να υπογραμμίσουμε για ακόμη μία φορά τη συνδρομή των εθελοντών του ελληνικού λαού. Ειλικρινά, κύριε Κουφόπουλε, είμαστε υπερήφανοι για αυτά τα παιδιά. Μέσα στη θλίψη και τη δυστυχία και την τραγωδία. Έτσι. Είναι μια θλίψη που ειλικρινά σας λέω συνεπήρε και τα δικά μας παιδιά, παρότι είναι εκπαιδευμένα θεωρητικά και πρακτικά για να αντιμετωπίζουν τέτοιες δύσκολες καταστάσεις. Ήταν δυστυχώς για αυτούς πρωτόγνωρη αυτή η τραγωδία. Και για κάποια παιδιά δεν σας το κρύβω ότι προσφέρουμε και εμείς σε αυτά τα δικά μας παιδιά αυτή την ψυχολογική στήριξη, γιατί την έχουν ανάγκη. Έχουν υποστεί ένα μεγάλο σοκ και για να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε θέλουν και αυτή την υποστήριξή τους και την προσφέρουμε μέσα από τον τομέα κοινωνικής πρόνοιας. Είναι η κοινωνική λειτουργή, είναι οι ψυχολόγοι μας που βοηθούν όχι βεβαίως μόνο τα δικά μας παιδιά αλλά και αυτούς τους ανθρώπους συγγενείς που έχουν την ανάγκη και θα είμαστε συνέχεια δίπλα τους να στηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους που ειλικρινά έχουν υποστεί ένα τόσο βαθύτατο τραύμα που δύσκολα υπουλώνεται, πολύ δύσκολα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία. Και εγώ, κύριε Κοφόπουλε, για την ευγενική σας φιλοξενία. Να είστε